Μιλούσαμε για Δήμο Στρατηγείο με τη δυνατότητα ταχύρυθμης απορρόφησης πόρων. Γνωρίζαμε τότε ότι οι πόροι σταδιακά που έρχονται από το ελληνικό κράτος θα περιορίζονται. Στοχεύσαμε στην απορρόφηση πόρων από ευρωπαϊκά και όπου υπήρχε δυνατότητα και εθνικά προγράμματα. Μιλούσαμε για Δήμο Στρατηγείο με τη σωστή κατεύθυνση και την αποδοτικότητα στην επένδυση. Με την διασφάλιση και την προστασία του περιβάλλοντος και της οικολογικής ισορροπίας. Με την επιστημονική και τεχνολογική γνώση των δεδομένων. Με τη γρήγορη και αποτελεσματική απόφαση επιλογή. Θεωρούμε ότι το πετύχαμε ως Δημοτική Αρχή. Φέραμε στην ΚΟ, στην πόλη της ΚΟ, για το πολύ σύντομο χρονικό διάστημα των πρώτων δύο χρόνων και προγράμματα και λεφτά των δύο πρώτων χρόνων. Στο σύνολο της τετραετίας, τα χρήματα που φέραμε είναι σε σχέση με αυτά τα οποία θα έρθουν το επόμενο διάστημα, γιατί αυτά που θα έρθουν είναι αυτά που εμείς σχεδιάσαμε, είναι όλα αυτά τα οποία θα έρθουν μάλλον το επόμενο διάστημα, γιατί εμείς τα σχεδιάσαμε. Εμείς και οι άλλοι Δήμοι βέβαια. Σήμερα τι συμβαίνει? Από αυτές τις πέντε βασικές αρχές λειτουργίας ενός σύγχρονου Δήμου, τι έχουμε καταφέρει? Σήμερα έχουμε καταφέρει να χάνουμε λεφτά. Σήμερα έχουμε καταφέρει να χάνουμε λεφτά με την αδιαφορία, την ανικανότητα και την ανερμάτιση στην πολιτική της Δημοτικής Αρχής. Έργα που έπρεπε ήδη να είχαν γίνει, ούτε καν ξεκίνησαν. Άλλα που ήταν σε εξέλιξη ακυρώθηκαν, χάνοντας έτσι λεφτά, και άλλα κινδυνεύουν από αυτά που είχαμε προετοιμάσει οι τρεις τέως Δήμοι, κινδυνεύουν να χαθούν και μαζί να χαθούν και τα λεφτά με μοιραία κατάληξη και συνέπειες για τους πολίτες οι οποίοι έχουν ανάγκη υποδομές σε όλο το νησί. Εδώ θα πρέπει να σας σημειώσω ότι υπάρχει ήδη και την έχουν στα χέρια τους, την ανέφερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυστηρή οδηγία του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Χατζηδάκη, που μιλά για έργα τα οποία δεν έχουν συμβασιοποιηθεί, για έργα τα οποία δεν θα καταφέρουν μέχρι τέλος του χρόνου να απορροφήσουν το 75% των δεσμευμένων χρημάτων για το 2012, να μεταφερθούν το 2013 και το 2014 και Θεός είδε μέχρι πότε. Αυτό σημαίνει ότι αρχίζουν να γίνονται επισφαλή έργα υποδομών και αναπτυξιακά που έχουν σχεδιάσει οι Δήμοι Δικαίου και Ηρακλειδών. Δεν αναφέρομαι στο Δήμο της ΚΟ για να μην λέτε ότι μιλάμε μόνο για αυτά. Κινδυνεύουν να μπουν σε περιπέτεια με μοιραίες για τους πολίτες συνέπειες, όπως είπα. Πήραμε αποφάσεις, αυτό που δηλαδή που πρέπει να κάνει ένας Δήμος, που πρέπει να κάνει μια διοίκηση μέσα από διαβούλευση που έγινε σε όλες τις μεγάλες παρεμβάσεις. Από την παρέμβαση στην Κανάρη και τη Θεμιστοκλέο, στην παρέμβαση στην Θελοντών Πολεμιστών, δηλαδή στη Λάμπη, τη διάνοιξη των δρόμων στον Πλατάνη. Ήταν η πρώτη φορά, όπως σημείωναν οι κάτοικοι του Πλατανίου, που έγινε λαϊκή συνέλευση στον Πλατάνη προκειμένου να συζητηθούν τα έργα που έπρεπε να κάνουμε εκεί. Μιλήσαμε την ίδια περίοδο για τη στήριξη του τουριστικού προϊόντος και το κάναμε πράξη. Αγαπητές φίλες και φίλοι δημοσιογράφοι, αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτες, 1,2 εκατομμύρια ευρώ δώσαμε, επενδύσαμε στην προβολή του νησιού στα 4 χρόνια της παρουσίας μας. Και είναι λεφτά που δόθηκαν αμιγώς στην προβολή του νησιού. Δεν μιλούμε για τις μισθοδοσίες του προσωπικού του Δημοτικού Οργανισμού Τουρισμού ή του άλλου προσωπικού που ασχολιόταν με την προβολή την τουριστική και όχι μόνο του νησιού. 1,2 εκατομμύρια πήγαν αποκλειστικά και μόνο στην προβολή, σε δράσεις προβολής. Και αυτά τα λεφτά όχι απλά έπιασαν τόπο, αλλά την ωφέλεια από αυτά τα λεφτά μπορούμε να τη δούμε και τη ζούμε, τη βιώνουμε μέχρι σήμερα τουλάχιστον. Συγκρίνεται αυτή την επένδυση στον τουρισμό με δύο πράγματα. Με το κλείσιμο του γραφείου του Δημοτικού Οργανισμού Τουρισμού, με τη μη χρηματοδότηση μέχρι τώρα, δεν φαντάζομαι να έχουν δώσει πάνω από 60-70 χιλιάρικα στον ενιαίο φορέα που εξακολουθούν να κρατούν για προβολή του τουρισμού, και συγκρίνεται το με την απαράδεκτη πρακτική και πολιτική να μην διαθέτουν 150.000 ευρώ για να συμφωνήσουν με μια εταιρεία η οποία διαπιστωμένα έχει αυξήσει την κίνηση στην ΚΟ κατά ένα μεγάλο ποσοστό προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ξενοδοχειακών και άλλων παραξενοδοχειακών επιχειρήσεων, δηλαδή εστιατορίων κλπ. 22.007
2011, την περίοδο εκείνη, ήταν παρούσα παντού. Και παρούσα παντού ήταν όχι απλά φιλοξενούμενη ως φτωχός συγγενής, αλλά με δύναμη όπου χτυπούσε η καρδιά του τουρισμού, όπου χτυπούσε η καρδιά της διαφήμισης για τους τουριστικούς προορισμούς. Ξανανοίξαμε τη σκανδιναβική αγορά με δυναμική παρουσία στη Στοχόλμη, τον Γκέτεμπορ και το Όσλο και με road show σε αρκετές πόλεις της Σκανδιναβίας. Θα αναφερθώ σε ένα παράδειγμα για να καταλάβετε το πόσο σημαντική ήταν η παρέμβαση η οποία κάναμε στη Σουηδία. Και το παράδειγμα έχει να κάνει με τις αφίξεις Σουηδών επισκεπτών στο νησί μας. Το 2005 οι επισκέπτες από τη Σουηδία ήταν 5.086 άτομα. Το 2006 έπεσαν κατακόρυφα κατά 40% στις 3.600. Το 2007 ανέβηκαν σε σχέση με το 2006 κατά 200 περίπου άτομα, πήγαν στους 3.855, αλλά είχαμε αρχίσει πλέον να πληρώνουμε τη δυσφήμιση δισκό με τα επεισόδια που είχαν γίνει τότε και με όλη αυτή την ανασφάλεια που αισθάνονταν οι άνθρωποι οι οποίοι ερχόντουσαν στην ΚΟ, τα παιδιά που ερχόντουσαν στην ΚΟ. Το 2008, έτος που ξεκινήσαμε την παρέμβασή μας στη σκανδιναβική αγορά, η πτώση συνεχίστηκε γιατί τα αποτελέσματα της παρέμβασης του 2008 φάνηκαν από την επόμενη χρονιά. Έτσι, από τα 2.700 άτομα του 2008, μετά την σημαντική παρέμβαση που κάναμε στην αγορά της Σουηδίας, το 2000 είχαμε αύξηση 43%, πήγαμε δηλαδή περίπου στις 4.000, το 10 στις 5.200 άτομα, το 11 στις 6.800 και το 12 έχουν διπλασιαστεί φτάνοντας στους 11.900 αφίξεις από την Σουηδία. Στόχος μας, και τον αναφέρω εξειδικευμένα γιατί ο τουρισμός έχουμε πει επανειλημμένως ότι είναι η δύναμη της οικονομίας της ΚΟ, ήταν να περάσουμε το μήνυμα στη Σουηδία και στις σκανδιναβικές χώρες ότι η ΚΟΣ αλλάζει, ότι η εικόνα την οποία έχουν σχηματίσει οι άνθρωποι αυτοί με την απαράδεκτη παρουσία μας ως διαφημιζόμενοι στις χώρες αυτές ή με την απαράδεκτη λειτουργία μας ως πόλη την περίοδο μέχρι το 2007 έχει αλλάξει. Και αυτό έπιασε τόπο με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την αύξηση που είχαμε στους Σουηδούς, γιατί είπα ότι κάναμε στοχευμένη και αυτή την υποχρέωση έχουμε και σήμερα παρουσία και προβολή του νησιού προκειμένου τα ωφέλη να πολλαπλασιάζουν και να μεταφέρονται στους πολίτες. Και βέβαια τότε προσπαθήσαμε με τρεις παρουσίες μας σε σημαντικά κέντρα διακίνησης τουριστών, δηλαδή Στοχόλμη, Γκέτεμπορ και Όσλο, να πούμε στους ανθρώπους αυτούς που υπηρετούν τον τουρισμό ότι ελάτε, η ΚΟΣ πλέον είναι ασφαλής. Η ΚΟΣ είναι μια πόλη να τη ζεις. Η ΚΟΣ είναι μια πόλη όμορφη. Η ΚΟΣ είναι μια πόλη που έχει αλλάξει. Και έτσι έγινε. Διαβάζω τελευταία κάποιους οι οποίοι προσπαθούν να μας πούν ότι μας κάνουν και χάρη, λέγοντάς μας ότι το Theos Friedrichs Resort και νυν TUI Nordic, είναι γνωστή η μεγάλη εταιρεία TUI, ότι ξανικά μας κάνει χάρη και φέτος ξανανοίξει τις πτήσεις προς την ΚΟ και θα μας φέρει κόσμο και πρέπει να οφείλουμε χάρη και στους εδώ και στους εκεί. Έχει κανείς την εντύπωση ότι η TUI Nordic, εάν ο μεγάλος της ανταγωνιστής στη σουηδική αγορά, το Apollo, δεν πήγαινε καλά με τη δική μας προβολή και παρουσία και δεν έβλεπε ότι μπορεί να κερδίσει από την ΚΟ, θα ερχόταν? Το Apollo βλέπει ότι έχει κίνηση μετά από το 2008 και 2009 και αποφάσισε να έρθει. Ούτε κανείς την κατάφερε να τη φέρει εδώ από τους εδώ αντιπροσώπους της, ούτε κανείς από τους εδώ κυβερνώντες. Πολιτική παρουσία δική μας και ανταγωνιστικές σχέσεις, προς όφελος της ΚΟ αυτός ο ανταγωνισμός, τη φέρνει εδώ. Σήμερα δυστυχώς, αγαπητές φίλοι και φίλοι, αυτό που κάναμε το 2000 εμείς στη Σκανδιναβία, το κάνουν πολλές άλλες πόλεις και προορισμοί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εκτός από την ΚΟ. Εκτός από την ΚΟ. Δεν είναι τυχαίο ότι η πρώτη φορά που βρέθηκε η ΚΟΣ στην έκθεση στη Μόσχα, δηλαδή η πρώτη φορά που μπήκε στην ρώσικη αγορά επίσημα ως Δήμος και όχι ως μεμονωμένοι επιχειρηματίες, ήταν την περίοδο που εμείς είμαστε Δημοτική Αρχή. Και η ίδια περίοδος ήταν η περίοδος που σοβαρές, συντεταγμένες και συντονισμένες προσπάθειες καταφέραμε να βάλουμε την ΚΟ
ως προορισμό κουρασγεροπλοίων, να υπερδιπλασιάσουμε εκείνη την περίοδο τις αφήξεις κουρασγεροπλοίων και βεβαίως να βαίνει αυξανόμενη μέχρι φέτος. Ελπίζω και του χρόνου είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Στις 4 Νοέμβρη του 2001 όμως λέγαμε και κάτι άλλο και κάποιοι μας κοροϊδεύαν. Όραμά μας λέγαμε τότε είναι η επάρκεια του νησιού σε όλα τα επίπεδα. Κάποιοι μας έλεγαν δηλαδή θα ξαναβάλλετε τους ανθρώπους να κάνουν καλλιέργειες και να παράγουμε έτσι ώστε να έχουμε ισορροπία στα εισαγόμενα προϊόντα. Και το έλεγαν κοροϊδευτικά προς τη θέση. Σήμερα, φαντάζομαι ότι ακούσατε τις προάλλες και τον Πρωθυπουργό αλλά και όλους τους πολιτικούς αρχηγούς όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο, μιλούν για στήριξη του πρωτογενή τομέα και αναφέρονται στο ότι η Ελλάδα εισάγει σχεδόν το 70% του παραδοσιακού προϊόντος που κατανάλωνε ο Έλληνας όλα από τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή φασόλια. Η περίφημη ελληνική φασολάδα γίνεται με φασόλια τα οποία εισάγουμε από το εξωτερικό. Όταν λοιπόν εμείς μιλούσαμε για ισορροπία, κάποιοι μας κοροϊδεύαν. Και όταν το λέγαμε το 2001, το εφαρμόσαμε το 2007. Πήραμε ουσιαστικά μέτρα στήριξης των ανθρώπων της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Δεν είναι μόνο οι παροχές νερού και οι δωρεάν μέχρι συγκεκριμένο όγκο στους κτηνοτρόφους και στους γεωργούς από τις ποντιστικές γεωτρήσεις του Δήμου. Δεν είναι η τοποθέτηση δεξαμενών σε σημεία που οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι ζήτησαν τότε για να μπορούν να στηρίζουν την επιχείρησή τους, τα ζώα τους, να ξεδιψούν το καλοκαίρι στα βουνά πάνω. Είναι το σημαντικότερο έργο στήριξης του πρωτογενή τομέα για το οποίο είμαστε υπερήφανοι και είναι τα σφαγεία τα οποία σήμερα λειτουργούν και θα πρέπει συνεχώς να βελτιώνονται προκειμένου να στηρίξουν την κτηνοτροφία που από τότε και τώρα εξακολουθούμε να λέμε ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες οικονομίας της ΚΟΟ. Σήμερα τι έχουμε? Πέραν των διαφόρων συγκεντρώσεων που γίνονται κατά καιρούς σε διάφορα χωριά, οι κτηνοτρόφοι με τα βοηδή κινδυνεύουν, εάν δεν έχασαν ήδη, τις επιδοτήσεις λόγω της ολιγορίας της Δημοτικής Αρχής και της αδιαφορίας της, διότι περί άλλα τυρβάζει, να λύσει ή να αντιμετωπίσει το πρόβλημα έγκαιρα, το πρόβλημα με τους βοσκοτόπους που το ήξεραν από τις αρχές που ανέλαβαν. Με το πρόβλημα αναλογίας βοηθών και βοσκοτόπων, ελευθέρας βοσκής βοηθών. Τι άλλο κάνουν την ίδια περίοδο? Με το πρόβλημα του μελιταίου πυρετού, του καταρροϊκού πυρετού, κατήγαγαν μια μεγάλη επιτυχία. Μετέφεραν μία αρχιτέκτονα με μεταπτυχιακά στον πρωτογενή τομέα για να αντιμετωπίσει δια της αρχιτεκτονικής το πρόβλημα του καταρροϊκού πυρετού των εγωπροβάτων. Ταυτόχρονα επέλεξαν και μια περιοχή που θέλουν να την κάνουν σκουπιδότοπο ηχομαντερή του νησιού, μια άλλη περιοχή που θέλουν να κάνουν σκουπιδότοπο ηχομαντερή, την Κέφαλο. Έσκαψαν λάκους άγνωστα αν έχουν πάρει άδειες για τέτοιες είδους δράσεις και εκεί, κοντά σε αντλιοστάσια και σε γεωτρήσεις, θάβουν ό,τι ψοφά από τον καταρροϊκό πυρετό. Και είχαμε και την καταπληκτική απάντηση της υπευθύνου για τον πρωτογενή τομέα. Είναι ευκαιρία, αν έχουμε εκεί παράνομες γεωτρήσεις, να τις ανακαλύψουμε. Η απάντησή της στο πρόβλημα των κεφαλιανών, στο πρόβλημα του καταρροϊκού πυρετού, στο πρόβλημα του περιβάλλοντος που δέχεται όλα αυτά τα ζώα τα οποία χάνονται για τους κτηνοτρόφους, ήταν αυτή. Αυτή ήταν η απάντηση. Μιλήσαμε το 2001 όμως και για το περιβάλλον και κάναμε πράξη την περίοδο που είμαστε στη Δημοτική Αρχή, την ανακύκλωση με ζηλευτά αποτελέσματα. Είμαστε, αν όχι μέσα στους πρώτους τρεις δήμους σε ποσοστά ανακύκλωσης, είμαστε σίγουρα μέσα στους πέντε πρώτους δήμους σε επίπεδο ανακύκλωσης. Και με δεδομένη την ισιωτικότητα των νησί της ΚΟ, που ήταν πολύ δύσκολη η συγκέντρωση και η μεταφορά στην Αθήνα. Τι κάναμε αντί αυτού? Καταστρέψαμε και το Αλεξάνδρ Φάσιον, καταστρέψαμε και την ανακύκλωση, δημιουργούμε στο Χιτά μια νέα χωμαντερή, διότι
σας ενημερώνω ότι δεν γίνεται η λειτουργία του ΧΙΤΑ παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των ανθρώπων που είναι εκεί και τους οποίους θα πρέπει να ευχαριστήσουμε για αυτά που κάνουν. Δεν γίνεται η διαχείριση του ΧΙΤΑ όπως θα έπρεπε να γίνεται. Και το χειρότερο δεν γίνεται γιατί δεν διαθέτουν καύσιμα στα μηχανήματα που υπάρχουν στο ΧΙΤΑ προκειμένου να κάνουν τις σταφές όταν πρέπει και όπως πρέπει. Οι φυστάμενοι και εδώ το όνειδος για την ΚΟΟ